Ήρθαμε εδώ για να, μετά πρόσκληση και του επιμελητηρίου Αρκαδίας, προκειμένου να πληροφορήσουμε το επενδυτικό κοινό για δύο προγράμματα. Το ένα είναι η ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων και το άλλο είναι το επιχείρημα έξω. Είναι δύο προγράμματα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, δηλαδή σε φάση υποβολής προτάσεων. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Εμείς πρέπει να είμαστε κοντά στον επιχειρηματία, έτσι ώστε τουλάχιστον να ενημερώνεται και να ενημερώνεται σωστά, ορθά, από τον αρμόδιο φορέα. Το ένα πρόγραμμα, πρέπει να πούμε ότι το ένα πρόγραμμα είναι για νέες τουριστικές επιχειρήσεις, υποσύσταση, δηλαδή για αυτές που θα ιδρυθούν. Και έχει ένα πολύ ωραίο, πολύ καλό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν αρκετά επιχειρηματικά σχέδια σε όλο τον νομό και σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και σε όλη την επικράτεια την ελληνική. Το άλλο πρόγραμμα είναι το επιχειρούμε έξω. Είναι ένα πρόγραμμα πάρα πολύ εύκολο, όμως χρειάζεται την προϋπόθεση των 2% εξαγωγών στο κύκλο εργασιών. Για όλες τις μεταποιητικές επιχειρήσεις λοιπόν που έχουν εξαγωγές, θα μπορούσε να είναι αυτό το πρόγραμμα πάρα πολύ ελκυστικό, προκειμένου να έχουν δαπάνες εκθέσεων. Είναι λοιπόν ένα μικρό πρόγραμμα, αλλά πάρα πολύ εύπεπτο και πάρα πολύ εύκολο για να μπορέσει ο επιχειρηματίας μέσω από αυτό να εκμεταλλευτεί και να έχει την επιδότηση το 50% όλων των εκθέσεων και όλων της πρόθεσης του προϊόντος στο εξωτερικό. Καταλαβαίνουμε ότι οι εποχές δεν είναι κατάλληλες για επενδύσεις. Απ' την άλλη, αυτά είναι κάποια προγράμματα που αφορούν δύο κλάδους της οικονομίας που είναι στην αιχμή αυτή τη στιγμή και δεν είναι σε καθοδική φάση. Το ένα είναι ο τουρισμός που, όπως βλέπουμε, ό,τι έχει να επιδείξει η οικονομία στην όποια ανάπτυξη, να την πω σε εισαγωγικά, γιατί δεν έχουμε δει ανάπτυξη, κακά τα ψέματα, συνεχίζεται η καθοδική πορεία των επιχειρήσεων. Ευελπιστούμε το 18 να ξύσουμε τον πάτο, να βρούμε το κάτω μέρος, ας πούμε, του καθοδικού καναλιού της οικονομίας. Η όποια, εν πάση περιπτώσει, δραστηριότητα προέρχεται από τον τουρισμό. Και απ' την άλλη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μέχρι το 2010 δεν είχαν κανένα λόγο και δεν είχαν ανάγκη να οργανωθούν και να κάνουν εξαγωγές, γιατί μπορούσαν και πουλάγανε τα προϊόντα τους στην εγχώρια αγορά, πλέον με τη συρρήκνωση της ζήτησης, ας πούμε, έχουν στρέψει τα βλέμματά τους προς αυτό το, σε αυτή την εναλλακτική των εξαγωγών. Για να κάνεις εξαγωγές όμως απαιτούνται και μια σειρά από επενδύσεις που πρέπει να γίνουν ξέχωρα από το προϊόν για να μπορέσεις να μπεις σε μια τέτοια αγορά. Αυτά τα δύο ζητήματα λοιπόν, έρχεται ο νόμος με ο αναπτυξιακό, αυτό του ΕΣΠΑ το πρόγραμμα, τα δύο προγράμματα, να ενισχύσουν αυτούς που θα προσπαθήσουν να κάνουν αυτές τις επενδύσεις. Εγώ επίσης θέλω να σας πω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το 2017, τότε αρχίσαν να τρέχουν τα προγράμματα του ΕΠΑΝΕΚ. Η πρώτη απορρόφηση που έχει γίνει είναι στο πρόγραμμα των πτυχιούχων του πρώτου κύκλου. Δεν έχουν ακόμα δοθεί σε κανένα άλλο πρόγραμμα, γιατί οι αιτήσεις δεν υπήρχαν. Τώρα θα έρθουν αιτήσεις στα άλλα προγράμματα. Στο πτυχιούχων όμως που έχει ξεκινήσει πολύ καιρό, είναι ένα πρόγραμμα πάρα πολύ αφορά μικρό, γιατί αφορά λειτουργικές δαπάνες της τάξης του 30.000 με 32.000. Όμως μπόρεσε η διαχειριστική μέσα σε 4 περιφέρειες να δώσει 1,5 εκατομμύριο μέσα σε 3 μήνες. Που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει τις δαπάνες τους, Πρόεδρε, δεν οφείλεται σε εμάς. Εμείς απλά παίρνουμε τις αιτήσεις και τις ελέγχουμε. Αυτό αφορά, δείχνει την ανάγκη των επιχειρηματιών που έχουν τρέξει να επενδυθούν με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ να πάρουν γρήγορα τα λεφτά τους πίσω. Όπου υπάρχουν λοιπόν τα λεφτά, εμείς δεσμευόμαστε σαν φορέας ότι θα σε ελέγξουμε πάρα πολύ γρήγορα και όσο αφορά το δικό μας το κομμάτι, η συνεργασία μας θα είναι πάρα πολύ καλή και νομίζω ότι με την δική σας την επαφή θα γίνει ακόμα καλύτερη. Συμμετοχή των εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων
Είναι μια ευκαιρία για την προβολή των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές, την αύξηση των πιθανοτήτων σύναψης επιχειρηματικών συνεργασιών και έτσι την ενίσχυση του επιχειρηματικού τους προφίλ και την αύξηση των πωλήσεων φυσικά. Λοιπόν, η συγκεκριμένη δράση διέπεται από το Γενικό Απαρακτικό Κανονισμό, που σημαίνει ότι η επιλεξιμότητα των δαπανών είναι από την έναρξη, από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και αφορά τις πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Λοιπόν, ο προϋπολογισμός της είναι τα 50 εκατομμύρια ευρώ και καταναλώνεται στις περιφέρειες, όπως βλέπετε πιο κάτω. Για εμάς εδώ στην Πελοπόννησο είναι 10 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με Δυτική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη και Ιόνια νησιά. Και ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Οι δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής έχουν τα εξής. Είναι πολύ μικρές ή μεσαίες. Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση 12 μήνες διάρκειας. Διαθέτουν επιλέξιμο για τη δράση μεταποιητικό CAD. Παράγουν, μεταποιούν ήδη τα προϊόντα και επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις. Λίγα λόγια αρχικά για το σκοπό και το στόχο της δράσης. Η δράση έχει ως σκοπό τη δημιουργία επιχειρήσεων τουριστικών υποδομών για κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλήμματα, παροχής υπηρεσιών που θα αναπτύξουν δραστηριότητες στον τουριστικό τομέα, καθώς και παροχής υπηρεσιών εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού. Στόχος της δράσης είναι ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος, η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας. Λίγα λόγια για τον προϋπολογισμό της δράσης. Αυτός αναρτήθηκε σε 120 εκατομμύρια ευρώ. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για το πρόγραμμα? Είναι πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα τουρισμού και διαθέτουν έναν επιλέξιμο CAF μέχρι και την πρώτη εκταμείευση της επιχορήγησης. Συγκεκριμένα τώρα, στην κατηγορία Α έχουμε επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης, δηλαδή την 7/11 2017, και θα διαθέτουν τον CAD της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμείευση. Επίσης, δεύτερη κατηγορία είναι επιχειρήσεις υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης, για τις οποίες όμως πρέπει να ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω τέσσερις προϋποθέσεις. Πρώτον, να έχουν αποκτήσει τουλάχιστον έναν τουριστικό CAD του παρατήματος 55 ή και κάποιον από τους κατασκευαστικούς CAD 41-20-20-01 και 02. Δεύτερον, το άφημί της επιχείρησης να μην έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του. Τρίτον, να μην έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί σήμα λειτουργίας για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλημα που θα επενδύσει η επιχείρηση. Και τέταρτον, να διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλημα. Σωρευτικά λοιπόν και οι τέσσερις αυτές βασικές προϋποθέσεις, προκειμένου να μπορεί να υποβάλει μια υφιστάμενη επιχείρηση.